χαριτωμένο ποίημα που δίνουν τα παιδιά σας εδώ και η θέλησή του να μάθουν. Από εκεί ξεκινάμε. Όταν δεν υπάρχει η θέληση των ανθρώπων για μάθηση, τότε όλα τα άλλα είναι κενά. Και μπορεί και εμείς, με όσες προσπάθειες και να κάνουμε, μόνο τον αέρα να δέρνουμε. Αυτά τα παιδιά θέλουν να μάθουν. Αυτά τα παιδιά θέλουν να πάνε μπροστά. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να ανοιχτούν στην κοινωνία στην οποία βρέθηκαν. Θα ήταν μεγάλο λάθος αυτή η κοινωνία να τους πήγει τις κόρτες. Η κοινωνία αυτή πρέπει να είναι ανοιχτή. Ανοιχτή αγκαλιά για όλους. Και λέω πολλές φορές ότι όλοι είμαστε παιδιά του ίδιου Θεού Πατέρα. Άρα μεταξύ μας αδέρφια. Ούτε διαφορές, ούτε διακρίσεις υπάρχουν ανάλογα με τη γλώσσα μας, την καταγωγή μας, το τι πιστεύουμε, το πώς έχουμε μεγαλώσει στη ζωή μας και έχουμε φτάσει ο καθένας μας εκεί που έχει φτάσει. Η πίτα είναι μια όμορφη ευκαιρία για να καταλαβαίνουμε πώς γινόμαστε ένα ή πολύ. Και λέω τώρα την τελευταία κόμμα της πίτας όπου πηγαίνω ότι η πίτα είναι εντελώς κάτι το συμβολικό. Είναι γλυκιά γιατί είναι γλυκός ο τρόπος της συνύπαρξής μας. Την πίτα, ένα κομμάτι αντιστοιχεί στον καθένα από μας. Αλλά πριν την κόψουμε, όλοι μαζί είμαστε ένα. Είμαστε αυτή η πίτα. Μετά την κόβουμε και ο καθένας γεύεται την ίδια γλυκύτητα από τη σχέση. Αυτή τη σχέση αναπτύσσουμε μεταξύ μας και τελικά αυτός είναι ο άνθρωπος. Το πρόσωπο. Προσώψη. Εγώ χωρίς εσάς δεν είμαι τίποτα και εσείς χωρίς εμένα και χωρίς τον καθένα δεν είστε τίποτα. Όλοι είμαστε αυτό που είμαστε γιατί υπάρχει ο άλλος που για μας δεν είναι ούτε ξένος, ούτε φτωχός, ούτε πολλές φορές εχθρός, γιατί στα δικά μας συμφέροντα και στις δικές μας ιδιοτέλειες μπαίνει εμπόδιο. Για μας ο άλλος, το ξαναλέω, είναι παιδί του ίδιου Πατέρα Θεού, άρα αδερφός μας. Και ό,τι κάνουμε για εκείνον, το κάνουμε για τον εαυτό μας τον ίδιο. Πολλές φορές, αγαπητέ μου Βαγγέλη, λέω και στους ανθρώπους της Εκκλησίας ότι αγωνίζονται μάταια όταν ψάχνουν το Θεό στα σύννεφα. Ο Θεός δεν είναι στα σύννεφα. Το Θεό τον βλέπει στα μάτια του άλλου. Και από εκεί περνάς μέσα στην καρδιά του άλλου, εκεί όπου κατοικεί, και εκεί κλείνουν όλα. Έτσι λοιπόν, εγώ σήμερα ήρθα εδώ ανταποκρινόμενο στην ευγενική σου πρόσκληση για να δω με τα ίδια μου τα μάτια αυτό που άκουγα. Ότι γίνεται εδώ το σπουδαίο έργο της συνύπαρξης. Τώρα που σας άκουσα και είδα και μπήκα, θυμήθηκα πως πριν από μερικά χρόνια είπα σε κάποιους αδερφούς από την Πολωνία τα δικά τους, δεν είπα όμως πως έγινε να γνωρίσω τους ανθρώπους αυτούς, τους φίλους από την Πολωνία και να έχω πάει ήδη εκεί μόνο 5 φορές. Αγαπούσα και εγώ τους ανθρώπους αυτούς που ερχόταν τότε να σπουδάσουν και το 1985 με τα υποτυπώδη που υπήρχαν τότε οι άνθρωποι έμπαιναν σε ένα πανεπιστήμιο χωρίς να έχουν ούτε ένα πιστοποιητικό γλώσσα ούτε τίποτα και θυμάμαι πόσο πολύ μου άρεσε να παίρνω τα παιδιά που ερχόταν από αυτές τις ξένες χώρες γιατί ήμουνα και εγώ ένα φτωχαδάκι που είχα φύγει από το Ηράκλειο και έμενα στην Αθήνα σε ένα οικοτροφείο που είχε η Εκκλησία της Ελλάδος για τους ξένους, τους αλλοδαπούς φοιτητές του Πανεπιστημίου και περισσεύανε κάθε χρόνο μια δεκαριά θέσεις και έπαιρναν κάποια παιδιά σαν και εμένα. Εκεί λοιπόν είχαμε τη δυνατότητα να είμαστε καμιά δεκαριά Ελληνάκια και όλοι οι άλλοι
από όλο τον κόσμο. Και γίναμε φίλοι, έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο με αυτούς τους πρώην φοιτητές μου, αλλά είχα την εμπεριστάτη αναλάβει ένα έργο όπως η καρδιά μου το επέβαλε τότε, να βοηθώ να μάθουν τα πρώτα γράμματα, να τους βοηθώ να κάνουν τα χαρτιά τους στο πανεπιστήμιο, την εγγραφή τους, να τους βοηθώ να διαβάζουμε μαζί. Και πάντα, και με αυτό θα σας κλείσω, θυμάμαι πως ξεκινούσα να τους μαθαίνω τα ελληνικά, πάντα με μια λέξη. Την πρώτη λέξη που τους μάθαινα ήταν η λέξη φως. Τους έδειχνα τον ήλιο, τους έδειχνα το φως και τους έλεγα πως μέσα τους πρέπει να λάμψει το φως. Να φωτιστούν από τη γνώση και την παιδεία και ύστερα όλα τα άλλα έρχονται μόνα τους. Αυτό μου θυμίσατε σήμερα, με γυρίσατε πίσω 40 χρόνια περίπου. Ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό και είμαι συγκινημένος και αν θέλετε μπορείτε να υπολογίζετε στη βοήθειά μου ακόμα και για καθηγητή αν με θέλετε στο κοινωνικό κάτι μπορώ να κάνω και εγώ νομίζω φυσικά. Και γράψτε με εκεί θεωρήστε με ότι μπορώ να έρχομαι τον χρόνο